Εγώ μιλούσα και με τον κύριο Γιαννόπουλο του Χαμόγελο του Παιδιού πριν από λίγο καιρό, εδώ στην εκπομπή μιλούσαμε, ο οποίος έλεγε ότι δεν βγαίνει η άσκηση έτσι. Θα είναι κοιτάξτε, πιο πολλά τα λειτουργικά. Τώρα θα μου επιτρέψετε. Έχουν γίνει ρεπορτάζ. Θα έχουν γίνει ρεπορτάζ των ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα συμπολίτη μα σήμερα που πιστεύει ότι ένα ίδρυμα το οποίο έχει 20 εκατομμύρια πλεόνασμα, 5 εκατομμύρια στην Ελβετία, έναν τον πρόεδρό του που μένει, διάβασα σε μία βίλα 2 εκατομμυρίων. Με πόσα μπάνια λέει ότι έχει, να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να φτιάξει παραπάνω μπάνια για τα παιδιά και τώρα, να κάνει τη δομή λειτουργική. Αυτό που λέτε είναι αυτό που κάνετε είναι μια μομφή, έτσι, σαφής και ευθεία προς τον. Όχι, λέω ότι δεν μπορώ να πιστέψω το συγκεκριμένο ίδρυμα. Όχι, λέω και το έχω πει πολλές φορές. Και γι' αυτό, αν θέλετε, είναι και μια δικαίωση για μένα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα, το Χαμόγελο είναι πλεονασματικό 20 εκατομμύρια, διαβάζουμε. Η Κιβωτός 5 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όταν έχει κάποιο πλεόνασμα 20 εκατομμύρια και μένει. Που μπορεί και κάποιοι να πιστεύουν από εμάς ότι σωστά μένει και σε ένα πολύ πλούσιο σπίτι, έτσι, γιατί κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν μπορεί να μας λένε όμως ότι δεν μπορούν να φτιάξουν τις υπόλοιπες δομές όπως πρέπει. Μάλιστα. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μένουν. Δηλαδή, άμα το συγκεκριμένο σπίτι ή διαμέρισμα δεν είναι λειτουργικό, ευτυχώς οι δομές αυτές έχουν όλη αυτή την προσφορά δεκαετιών από τον κόσμο, που από τα 400 ακίνητα κάποιο θα κάνει, δεν μπορεί.